Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Μπέτσον Μπασκετάκι, σας καλωσορίζουμε στην... Να υπάρχει τζάμπολ. Ξεκινήσαμε λίγο σαν κυνηγημένοι για μία ακόμα φορά, αλλά θα το βρούμε στην πορεία. Σας καλωσορίζουμε στην αναμέτρηση μεταξύ των Respect και των Τσέλιγκαντς στον τρίτο όμιλο του Winter Θεσσαλονίκη Cup. Το κυνήγι της πρόκρισης συνεχίζεται και έχει τελικό προορισμό το σημερινό παιχνίδι για τους Τσέλιγκαντς, καθώς για να κερδίσουν και να έχουν ελπίδες για την πρόκριση και να βρίσκονται συνεπώς στις δύο καλύτερες ομάδες, θα πρέπει να κερδίσουν τους Respect, οι οποίοι είναι φορμαρισμένοι σε πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε τζάμπολ πριν από λίγο, άσκηση σε τρίποντο η ομάδα των Respect, άστοχο σουτ και για την ομάδα των Τέλιγκαντς τώρα. Μανόλο, ο οποίος θα σουτάρει, θα ευστοχίσει, είναι σε πολύ καλή φόρμα, ο οποίος Μανόλο λίγο πριν το παιχνίδι τον έβλεπα στην προπόνηση και ευστοχίσει σε 4 στις 3 πόντων από τη γωνία. Είναι ένα σημείο στο οποίο αρέσκεται να δραστηριοποιείται η γωνία. Για τρεις από τη γωνία και αυτός απέναντι τώρα. Αξάς, ο οποίος είναι και αυτός ένας εκ των βράχων της ομάδας του Respect. Κατζάκης θα κάνει ένα λάθος. Υπάρχουν 8 παίκτες για την εκάστοτε ομάδα. Οπότε πολλοί παίκτες για μία ακόμα φορά θα χρειαστεί να παίξουν υπερορίες. Μπάλα στην δεξιά γωνία. Υπάρχει πρόθεση να τροφοδοτηθεί ο ψηλός. Υπάρχει και το φάουλ, χρειάστηκε να περάσουν 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα για να σημειωθούν οι πρώτοι πόντοι στο scoreboard για την ομάδα των Τσέλιγκαντς. Υπάρχει λίγο μία ασάφεια όσον αφορά την αξία δύο ή τριών πόντων στο προηγούμενο καλάθι του Μανόλο. Θα εκτελεστεί μία συμπληρωματική βολή. Ενώ ο Παπαδόπουλος είχε κερδίσει δύο παίκτες του. Δύο αντιπάλους του, με συγχωρείτε, δύο αντιπάλους. Θα στοχίσει τη βολή. Μάχη για το επιθετικό rebound, το οποίο θα πάρθει τελικά από την ομάδα του Respect. Βγαίνουν οι αυτοματισμοί, Μανόλο στην κορυφή. Θα περάσει τους πάντες και τα πάντα, βρήκε τις λιγάδες εκεί πέρα. Σουτ για 3. Άστοχο, airball, Χατζάκης. Έχει περάσει 1,5 λεπτό, οι δύο ομάδες προσπαθούν να ζεσταθούν. Υπάρχει πρόθεση για γρήγορο παιχνίδι, δε οργανωμένο. Για τους Τέλιγκαντς, οι οποίοι θα χάσουν την μπάλα. Υπήρχε πρόθεση, σαφή πρόθεση να τροφοδοτηθεί πάλι ο ψηλός στη ρακέτα, χαμηλά. Μανόλο στη γωνία για τον Αξά. 1-2. Έχει μέσα ο Χατζάκης. Βλέπουμε ο Μανόλο να στοχίσει σε ένα σουτ. Βλέπουμε πολύ γρήγορες εναλλαγές, τόσο στους αυτοματισμούς όσο και στο ball movement της ομάδας των Respect. Για 3. Είχε ελεύθερο σουτ. Μανόλο ήταν αρκετά μακριά. Ο Παπαδόπουλος θα στοχίσει σε ένα σουτ. Φαίνεται να έχει πρόθεση να πάρει πολλές προσπάθειες. Εδώ πέρα πολύ καλή κυκλοφορία με τους Respect, οι οποίοι όμως δεν θα καταφέρουν να μετατρέψουν αυτή την πολύ όμορφη επίθεση σε δύο πόντους. Είχαν και αριθμητικό πλεονέκτημα. Jason θα πάρει το rebound. Πολύ ζωή δηλαδή. Πολύ όμορφη φάση τώρα. Τον Ιριώδη. Υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει σφύριγμα για αλλαγή. Ήταν να γίνει μια αλλαγή η οποία δεν έγινε, αν δεν κάνω λάθος. Μεσοξένος στη θέση του Χατζάκη, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Προσπαθεί να βρει τα πατήματά του αυτά τα πρώτα λεπτά στο Μαντουλίδη College, στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Η μπάλα θα βγει στη γωνία για τους Τέλιγκαντς. Θετικό rebound
τώρα στην άλλη γωνία θα προσπαθήσουμε να επιτεθούν. Θα βρίσκουν ένα ακόμα φάουλ. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Κοντσούλας. Έχουν κερδίσει οι Τσέλιγκανς δύο φάουλ και τα δύο τους έχουν στείλει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Πρώτη βολή άστοχη. Προσπαθούν να τον επιτυχώσουν οι συμπαίκτες του. Είναι στοχή στη δεύτερη. Πάσα στο σύστημα, δε στις δύο. Αξάς το αμυντικό rebound, το οποίο αξάς είναι παντού. Σε οτιδήποτε μετρήσιμο και μη στη στατιστική είναι παρόν. Μανόλο, πολύ όμορφη κίνηση κάτω από το καλάθι, ο οποίος παρόλο το γεγονός ότι δεν έχει την υψομετρική υπεροχή έναντι πολλών αντιπάλων του, εδώ πέρα είχε καταφέρει να τοποθετηθεί καταλήλως. Τώρα υπάρχει κλέψιμο και ευθυνδιασμός, προηγουθές συνδυασμού, 2 εναντίον 2. Μυριώδης, ενώ πήρα από τον Αξά, Μανόλο θα το πάρει, θα το χάσει, θα το ξαναπάρει, όχι. Θα αλλάξει με τον Μυριώδη, πανέμορφο ball movement τώρα για τους respect. Το shoot μέσα στην απόσταση. Εδώ υπάρχει time out. Σκορ είναι 2-8. Τους Elegants οι οποίοι έχουν σκοράρει 2 πόντους από ελεύθερες βολές. Ακόμα ψάχνουν το πρώτο τους shoot εντός παιδιάς. Αυτοί είναι αυτοί που πήραν το time out. Μετά από 3.45. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή λοιπόν στο Παντουλίδης College. Το σκορ είναι 2-8 υπέρ των respect. Κόντσολας, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει παράγοντα χ για την ομάδα των Τσέλιγκαντς, οι οποίοι ψάχνουν, υπενθυμίζουμε, ακόμα το πρώτο τους καλάθι εντός παιδιάς. Ίσως υπάρχει επιθετικό φάουλ εκεί πέρα. Όχι. Κόντσολας, ο οποίος θα επιστοχίσει και τοποθετηθεί πολύ σωστά μέσα στη ρακέτα. Νόλο, κόντρα στα πάντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα περισσότερα σούτ που θα βρει ο Μανόλο ελεύθερα ή και όχι ελεύθερα θα τα πάρει. Δεν θυμίζουμε, σε προηγούμενο παιχνίδι είχε βάλει buzzer beater από τα 8-8,5 μέτρα. Εδώ πέρα υπάρχει κλέψιμο. Και τέτοια κλεψίματα και τέτοιες συνδυασμοί είναι ικανοί να γουστάρουν ψυχολογικά τον οποιοδήποτε παίκτη και την οποιαδήποτε ομάδα. Υπάρχει φάουλ τώρα που κερδίζει ο ξένος από τον Παπαδόπουλο. Δύο βολές. Υπάρχουν τρεις αλλαγές. Μπαίνει ο Αποστολίδη. Μπαίνει ο Θεοδόρου. Ο Τέσσος και ο Παπαδόπουλος. Ξέρω θα στοχίσει την πρώτη βολή. Το συγκεντρώνεται. Ο Αμυριώτης εκεί πέρα έκανε μια προσποίηση ότι θα πάει πίσω από τον αντίπαλο για να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Αλλά δεν έχει σημασία εφόσον η βολή βρήκε στόχο. Άστοχο, δεν υπάρχει παίκτης κάτω από τη ρακέτα. Νόλο. Προσποιήσεις, ωραίες σταυρωτές, βγάζει τον Αξά. Αξά, Σαμυριώδης. Θα του δώσει ένα σκρίνο, Αξά θα το εκμεταλλευτεί. Θα προχωρήσει κάποια βήματα και θα σουτάρει με ταμπλό. Το πλησιάζουμε στο 5 λεπτό, υπάρχει double score 6-12 για την ομάδα των respect, οι οποίοι έχουν αρχίσει να επιβάλλουν έναν μικρό ρυθμό. Μπάλα πάλι χαμηλά στο ψηλό. Φάουλ εκεί πέρα από τον Αξά. Φάουλ που κέρδισε ο Αναστασιάδης. Υπήρχε μισ μάτς εκεί πέρα. Ήταν στρατηγικά σωστό το φάουλ του Αξά. Ίσως αυτό που κάνει νωρίτερα για να μην δώσει την ευκαιρία να στείλει τη γραμμή τον αντίπαλό του ή ακόμα χειρότερα να ευστοχίσει ο αντίπαλός του και να πάρει μία συμπληρωματική βολή. Το πρώτο έγινε. Θα μπει η δεύτερη βολή μόνο. Μανόλο τώρα πρώτη πάσα υπέροχη στον ξένο.
απίστευτη φάση, η οποία ίσως να πάει και στα highlights. Μανόλο, ο οποίος είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο σε άμυνα και σε επίθεση. Πολύ όμως πάθει από τον Κόνσολα, ο οποίος φαίνεται να μπορεί να κάνει τα πάντα μέχρι στιγμής. Ό,τι φάση έχει πάρει, είτε έχει μετατραπεί σε πόντους, είτε έχει πάει πολύ καλά, αν μη τι άλλο. Βλέπετε ένα ωραίο παιχνίδι στο ξεκίνημα. Κόνσολα θα πάρει ένα ακόμα φάουλ για δύο. Για να δούμε. Υπάρχει σαφής πρόθεση από τους Elegance να τροφοδοτήσουν τον ψηλό, τον εκάστοτε ψηλό, όχι μόνο τον Κόνσολα. Να υπάρχει εκεί από τον πάγκο στον Αξά, υπάρχει ενημέρωση ότι έχει δύο φάουλ και να ηρεμήσει λίγο. Ο Κόνσολας θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. Θα ζήσει και στη δεύτερη. Σας Μανόλο, οι δύο frontmen της ομάδας του Respect. Jason το σκέφτηκε, το πήρε, το αστόχησε. Μυριώδης. Εδώ υπάρχει κλέψιμο από τον Κόνσολα, ο οποίος κατεβάζει σαν guard. 1-2 το Eurostep. Θα πάρει ένα ακόμα foul. Έχουμε χάσει το λογαριασμό με πόσο foul έχει πάρει. Δεύτερο. Ο Μυριώδης έχει δύο φάουλ. Ούτε ίσως ήρθε και ρώτησε στη γραμματεία σχετικά με την στρατηγική. Ο Μυριώδης και Αξάς έχουν δύο φάουλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβληματίσει την ομάδα του Respect και μπορούν να πατήσουν πάνω σε αυτό, αν θέλετε, η ομάδα των Elegance. Ο Μυριώτης θα στοχίσει ενώ έχει πάρει την μπάλα από τον Αξά. Η ομάδα των Respect, η οποία είχε επιβάλει έναν μικρό, όχι τόσο μικρό ρυθμό. Παρ' όλα αυτά τώρα έχει κολλήσει στους 14 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Η διαφορά μειώνεται ακόμα παραπάνω στο 13-14. 3 και 20 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μανόλο. Παπαγεωργίου δηλαδή. Το nickname του. Jason θα σουτάρει ο ίδιος επιθετικό rebound. Με το έτσι θέλω. Τρύπωσε στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Κόνσολος, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη και guard και δημιουργού και οργανωτή και κατεβάσματος της μπάλας από την μία άκρη του πέντε στην άλλη. Με τα πολλά βρέθηκε ελεύθερο σουτ, το οποίο πήρε ο Αποστολίδης και ευστόχησε. Μανόλο, ο ακούραστος Μανόλο, ο οποίος θα πάρει και αυτός ένα σουτ. Απάντησε με το ίδιο νόμισμα λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά. Σε πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση των Elegance. Θεοδόρου, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα σε Αξά και Μανόλο. Υπάρχει αρνητικό πλεονέκτημα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι διπλώνουν οι άμυνες των Respect και γι' αυτό βρέθηκε ελεύθερο σουτ, το οποίο δεν θα μπει. Ο Αποστολίδης όμως θα πάρει ένα επιθετικό rebound, θα σκοράρει. Jason Lou, no look pass στον Αμυριώδη, ο οποίος δεν θα περάσει. Τον επανειδησιασμό για τους Elegance. Σταματάει ο Θεοδόρου το στιγμήν. Πανέμορφη reverse. Και αυτή ίσως είναι μια ατομική φάση, η οποία ίσως να μπει στα highlights. Βλέπουμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Βλέπουμε εναλλαγές στο ρυθμό, βλέπουμε όμορφα καλάθια. Έχουμε ήδη δύο σκηνές, δύο φάσεις, ενώ Αξά σουτάρει για τρεις. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Μανόλο σουτ για δύο. Airball. Έχουμε ήδη δύο φάσεις, μία εκατέρωθεν, οι οποίες είναι άξιες να μπουν σε κάποιο highlight. Κόνσολας θα ζητήσει την μπάλα στην πάρει απέναντι στον Αμοριάδη.
Αξάς κατεβάζει ένα rebound. Αξάς, τον Όλο. Τζέισον. Αμπριώδης, πολύ ωραία κίνηση. Το ανάποδο lay-up, ενώ είχε ξεφορτωθεί όποιον έπρεπε να ξεφορτωθεί. Κονσόλας. Ουσιάδης. Θα χάσει τώρα από τον Αξά, ο οποίος θα σουτάρει τώρα για τρεις. Θα στοχίσει και έτρεξε χαρακτηριστικά να μαζέψει το rebound, κάτι που δείχνει ότι ενδεχομένως να κατάλαβε ότι δεν θα έτσι το σουτ. Υπάρχουν αλλαγές, Αξάς και Αμοριώδης έξω. Χατζάκης και Γλαντζής θα περάσουν τώρα για τους respect. Ο Αξάς ίσως να είναι, ίσως θα είχε διπλό λόγο να βγει, έχοντας ήδη δύο φάουλ. Το coach to coach, coach to coach, καλά στο φάουλ. Τον Αθανασιάδη. Βλέπουμε ότι οι άμυνες δεν είναι ιδιαίτερα σφιχτές για καμία από τις δύο ομάδες. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι και έχουν δει 22 και 21 σπόντι στα πρώτα 9,5 λεπτά. Υπάρχει φάουλ, τράβηγμα. Υπάρχει σφύριγμα. Λοιπόν, όλος ο χρόνος επίθεσης τώρα 19 δευτερόλεπτα με τον Μανόλο να κατεβάζει είναι για τους respect. Θα ανεβεί να του δώσει ένα screen ο Γλαντζής. Δεν θα το πάρει τελικά ο Μανόλο. Οι τρίπλες, στη γωνία η μπάλα. Υπάρχουν 4 δευτερόλεπτα τώρα, το ανάποδο λέει. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα, ο Κόντσολας θα πάρει την μπάλα, θα κάνει το floater. Άστοχο. Λοιπόν, υπάρχει αν μη τι άλλο derby με πάρα πολύ σημαντική βαθμολογική σημασία. Οι δύο ομάδες είναι πάνω κάτω ισοδύναμες σε αυτά τα πρώτα δεκάλεπτα. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο με συγχωρείτε, σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Οι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκουν σκορ με διαφορετικούς τρόπους, αλλά βρίσκουν σκορ, η δυναμική τους είναι φαινομενικά ίδια σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Οι Τσέλιγκαντς οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν με 6 πόντους και σε αρκετά χαμηλά επίπεδα άφησαν τους respect να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό στο ξεκίνημα, στα πρώτα 3-4 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, κυρίως με προσωπικές ενέργειες του Κόντσολα και μετά φαινομενικά εύκολα φάουλ που έδωσαν Αξάς και Αμοριώδης που έχουν από 2 αν δεν κάνω λάθος, κατάφερε να πάρει πολλές φορές με τον Κόντσολα στις ελεύθερες βολές και να σκοράρουν κάποιους εύκολους πόντους. Σίγουρα υπάρχουν και 8 παίκτες για την κάθε ομάδα, οπότε σίγουρα θα βγει κάποια κούραση, ειδικά αν συνεχίσει σε αυτό το τέμπο και δεν καταφέρει κάποια ομάδα να χτίσει το ρυθμό της για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως να υπάρξει κούραση και να αποτελέσει η κούραση παράγοντα χ για την διαμόρφωση του αποτελέσματος. Βλέπουμε ένα όμορφο παιχνίδι αν μη τι άλλο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στρέψαμε λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν λίγο παραπάνω, όσον υπήρχε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στον πίνακα. Όλα καλά, λύθηκε. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ θερμή, τόσο σε θερμοκρασία όσο και σε ατμόσφαιρα των δύο ομάδων μεταξύ τους. Το ντέρμπι καλά κρατεί στο ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου. Ίσως να υπάρχει φάουλ εκεί πέρα στον Παπαδόπουλο. Παρ' όλα αυτά δεν σφυρίχθηκε κάτι. Τζέισον Μανόλο στους διατρείς βρέθηκε ελεύθερος από τις 45 μοίρες. Υπάρχει η μάχη και ψευκό rebound από τον Τζέισον τελικά. Σταυρωτή, πέρασε τον Κόντσολα πολύ όμορφο, τον Κόντσολα. Τον Μακρύδη, με συγχωρείτε. Λόγω και κυμμένης ταχύτητας έκανε ένα λάθος. Τζέισον Μανόλο, με συνεπήρε το παιχνίδι όπως φαίνεται. Πάντα Μανόλο, από το ύψος των ελευθέρων βολών θα κάνει pivot. Ξένος, ένα σουτ μέσα απόσταση, θα αστοχίσει.
υπάρχει παραλίγο κι άλλο στο rebound. Κόνσολας τώρα σε ένα ακόμα coast to coast. Θα χάσει αυτή τη φορά την μπάλα καθαρά χωρίς foul. Υπάρχει εφηδιασμό τώρα, πρώτη πάσα άστοχη. Θα χάσουν εν τέλει για το κύριο Respect. Είχαν προϋποθέσεις όχι ακριβώς εφηδιασμό αλλά γρήγορης επίθεσης. Ενώ εδώ ο Μανόλο στην ολιγορία της συνθήκης θα εκμεταλλευτεί και θα σουτάρει και θα σκοράρει. Τώρα μακρινή πάσα Κόνσολας. Θα περιμένει να επιστρέψουν συμπαίκτες και αντίπαλοι σε μια σετ επίθεση. Παπαδόπουλος ένα ακόμα ανάποδο layup. Του αρέσει πολύ αυτή η κίνηση. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του εκεί πέρα Μανόλο. Μανόλο στους 2 αστοκλατζί. Αρέσκονται πολύ σε αυτό το shoot μέσης απόστασης έχοντας ταλαιπωρήσει πολύ τους αντιπάλους τους. Είτε με προσποιήσεις για τρεις είτε εναλλάσσοντας πολύ γρήγορα την μπάλα η Respect. Κόνσολας περάσει δύο αντιπάλους από το σούτι. Μανόλο. Μανόλο goes to goes θα κοπεί εντυπωσιακά. Τον Τέσο ο οποίος έχει κι άλλο συμπαίκτη εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά ο αθεόφοβος θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Μανόλο τρύπωσε ανάμεσα σε δύο υψομετρικά πολύ. Καλύτερους παίκτες στη θέση τους φυσικά. Jason θα στοχίσει και το κόρη μπάνουν ξανά. Υπάρχουν όχι βήματα, έχει πατήσει την γραμμή, την πλάγια γραμμή ο Jason, όπως κάνω λάθος. Πρώτο πάρει την εσωτερική. Πολύ συνηθισμένο λάθος για ποιον δύο το παίκτη μπάσκετ. Σε ευρωπαϊκά γήπεδα που οι διαστάσεις είναι λίγο πιο μαζεμένες. Βάλα πάλι χαμηλά στον Παπαδόπουλο. Ένα ακόμα φάουλ. Τα πολλά φάουλ σε συνδυασμό με την σχετική λειψανδρία των Respect είναι κάτι που μπορούν να βλάψουν την ομάδα, καθώς αν αποκλειστεί κάποιος παίκτης τότε η δυναμική της ομάδας, η δύναμη της ομάδας φυσικά με τις κόνιες θα πάει στους 7 παίκτες. Άστοχος του πρώτου Παπαδόπουλος, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει ανάγκη για πολύ καλό management του χρόνου για να μην ταυτίσουν να του πω λαϊκά οι παίκτες. Τζέισον τώρα Μανόλο, το αριστερό hook. Εκθετικό rebound από τον ίδιο Παπαδόπουλος. Θα πέσει πάνω του που κάνει ένα ίδιο το φάουλ. Δεύτερο. Υπάρχει αλλαγή. Ενημερώθηκε ο πάγκος των Τσέλιγκαντς ότι ο Παπαδόπουλος έχει ήδη δύο φάουλ. Ο Αναστασιάδης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του μετά από αρκετή ώρα. Αν δεν κάνω λάθος είναι το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών που εκτελεί ο Μανόλο. Κάτι που είναι αρκετά περίεργο δεδομένου του πόσες προσπάθειες έχει πάρει. Μανόλο έχει το χωστή στις δύο. Θεοδόρου Τέσος στη γωνία. Υπάρχει σαφή πρόθεση, σαφή πρόθεση να τροφοδοτηθεί ο Κόντσολας. Ο πάντα πού πάρει ο Κόντσολας. Ο Κόντσολας μπάλα τελικά θα εκτοχίσει. Πολύζος, Τζέισον. Respect οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλά spacing στην επίθεση τους. Κάτι που σε συνδυασμό με την γρηγοράδα των Μανόλο και Τζέισον δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις ελεύθερες.
Ο Μανόλο, ο οποίος θα κλέψει τώρα εδώ πέρα. Ο Κόντσολας προσπάθησε να του κάνει φάουλ, σήκωσε μάλιστα το χέρι του, αλλά δεν σφυρίχτηκε. Σαν να ήξερε τι θα συμβεί. Σέλιγκαντς, οι οποίοι έχουν κολλήσει 22 πόντους εδώ και πολύ πολύ ώρα. Προσπίσεις τώρα, άστοχο στην πιο δημοστασιάδη, υπάρχει στήριγμα. Κόντσολας θα περάσει εκτός. Θα περάσει ο Αποστολίδης. Σκόρ έχει φτάσει στους 7 πόντους. Σε ένα σημαντικό σημείο. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο ξέσπασμα παροδικό όπως στην αρχή που οι Σέλιγκαντς κατάφεραν να μειώσουν. Εδώ πέρα θα κλαπεί η μπάλα Θεοδόρου. Είστε με αντίπαλο τον Μανόλο, ο οποίος είναι κοντύτερος αλλά πάντοτε μαξιστικός και σε άμυνα. Ίσως να έγινε φάουλ εκεί πέρα στον Αναστασιάδη, κάτι τέτοιο είναι στρίξη. Θετικό rebound. Έχει την πρόταση να πάει για 3, αν μπορώ να το ψυχολογήσω καλά. Δεν μπορώ. Ο Μακρύδης, ο οποίος θα πάει και αυτός με τη σειρά του σε ένα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Πολλές βολές, κυρίως για την ομάδα των Τσέλιγκαν. Τώρα. Μανόλο κάνει λίγο πλάκα με τη γραμματεία, και μένα. Υπάρχει ένα φιλικό κλίμα, αλλά ανταγωνιστικό παρόλα αυτά. Τέλος. Μανόλο θα του δώσει ένα screen ο ψηλός, θα το πάρει, θα στοχίσει. Υπάρχει εκεί πέρα στην ενοησία ο Jason, πήγε να πάρει το κεντρικό rebound. Παντζάκης. Παντζάκης έσβρωξε την μπάλα απ' την άλλη. Ξένος θα περάσει εκτός τώρα, μετά από αυτή τη φάση. Και Jason. Περάσια Μοριάδης και Αξάς. Θα περάσει ο Γλαντζής έξω, το διορθώνω. Αξάς και Αμοριώδης. Ξανά στις 4 γραμμές. Jason τώρα στη γωνία, θα πάρει ένα shoot. Θα στοχίσει. Μάχη για το rebound αυτόν τον Ριώδη, ο οποίος μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα τον βγάλει νικητή. Τώρα πρέπει σε συνδυασμού, πρώτη πάσα, δεύτερη πάσα. Άστοχο σου για 3 από τον Αποστολίδη. Μανόλο. Ο Ριώδης. Μανόλο. Σταυρωτές, τρίπλες πίσω από την πλάση, πάρα πολύ όμορφη φάση. Μία ακόμα ατομική ενέργεια του. Είναι για 3 αν δεν κάνω λάθος. Για 2 τελικά διορθώνω. Αλλά πάλι χαμηλά στο ψηλό. Άστοχο του. Πολύ σκληρές μάχες κάτω από τη ρακέτα των Respect. Αξάς. Περάστηκε να συνεχίσει. Εντάξει, time out, πρόθεση για time out, το οποίο τελικά δεν θα πάρθει. Με την πρώτη ευκαιρία θα πάρουν το time out του Τσέλιγκαν. Υπάρχει screen το οποίο θα πάρει ο Παναστιάδης. Άστοχο του τελικά, Μανόλο η reverse και το foul. Time out, time out. Υπάρχει time out τώρα για τους Τσέλιγκαν. Η διαφορά έχει ακουμπήσει τους 10 πόντους στο 23-33. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια αυτού του συναρπαστικού παιχνιδιού. Επιστροφή λοιπόν στο Μαντουλίδη College, στο κλειστό γήπεδο στην Θεσσαλονίκη. Η διαφορά είναι στους 10 πόντους για πρώτη φορά
στο 23-33. Πέρτον respect. Σέλιγκανς έχουν να σκοράρουν σουτ εντός παιδιά σε πολλή ώρα. Υπάρχει άστοχο του Μανόλα και τώρα Κόντσολα, ο οποίος έχει πάρει κάποιες σημαντικές ανάσες. Υπάρχει πέρα ο Αξάς, άφησε σχετικά εύκολα τον αντίπαλό του να περάσει έχοντας ήδη δύο φάουλ. Τώρα θα βγάλει την πάσα για τον ενδιασμό και τον Τζέικον Αμοριώδης. Μπλοκ από τον Κόντσολα, υπάρχουν βήματα. Ο μπλοκ του Κόντσολα ήταν σίγουρα καθαρό. Βρήκε μόνο μπάλα. Κόντσολας ο οποίος δεν θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση. Θα δώσει τον Ασημοσιάδη. Τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα στη δεξιά πτέρυγα. Η πρώτη δεν φαίνεται να είναι για 3 πόντους για αυτή την επίθεση των Τσέλιγκανς, οι οποίοι έχουν κυνηγήσει όχι τόσο πολύ το τρίποντο. Μπάλα πάλι πάει χαμηλά στο ψηλό. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν το αντελήφθησαν. Δεν τον τελείφτησαν οι παίκτες των Τσέλιγκαν Τσαγέρος. Μανόλο. Υπάρχει πρόθεση να κάνει φάουλ εκεί πέρα ο Αθανασιάζης. Κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Αξάς, φανταστική πάσα πίσω από την πλάτη. Ο Μωρέλης θα είναι ακόμα φανταστικό, εξίσου φανταστικό τελείωμα κάτω από το καλάθι. Έχουμε βγάλει πολλές φάσεις. Τρίτη φάση σίγουρα, μπορεί και παραπάνω για highlights. Βέβαια αυτό που λέω είναι αρκετά αντικειμενικό, υποκειμενικό, με συγχωρείτε. Υπήρχε πρόθεση για αλλαγή για τους respect, παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Κόντσολας θα στοχίσει στην πρώτη. Ο Κόντσολας ο οποίος σκοράρει κατά μέσο όρο 23,8 πόντους. Άστοχος στη δεύτερη, Μανόλο. Πολύ όμορφη συνεργασία. Για μία ακόμα φορά ο Μωριώδης θα βρεθεί κάτω από το καλάθι. Μυρίδης. Γύρω στεπ, καλάθι και φάουλ. Για τον Αθανασιάδη. Ο Ζάκης θα περάσει στον πάγκο. Ο Βλατζής θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Διορθώνω, το καλάθι θα μετρήσει, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Απλώς χτύπησαν μεταξύ τους οι δύο παίκτες και οι διαιτητές αποφάσισαν να σταματήσουν το παιχνίδι. Μανόλο. Αξάς. Μυρίδης. Ένα πολύ άστοχο σου. Βρήκε μόνο τα μπλοκ. Θεοδόρου τώρα για τους Τσέλιγκανς. Μπάλ που πάει στη γωνία, ένα σουτ για τρεις. Από τον Αθανασιάδη, υπάρχει rebound. Μανόλο έχει μείνει πάρα πολύ, ενώ εδώ πέρα ο Μανόλο σκοράρει δύο ακόμα πόντους. Η διαφορά πάει στους 14. Η επίθεση των Τσέλιγκανς έχει μείνει σε πάρα πολύ χαμηλά νερά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ ήταν 22-21 υπέρ τους, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο δεκάλεπτο. Τρεις πόντι θα έρθουν, πάνω που έλεγα ότι γίνεται σε χαμηλά νερά, και εδώ πέρα deflection. Το χρειαζόταν όσο τίποτα αυτό το τρίποντο η ομάδα των Τσέλιγκανς, και για ψυχολογικούς αλλά και για πρακτικούς λόγους. Υπάρχει ένα σουτ ελεύθερο με τον Τζέισον, ο οποίος βρέθηκε τόσο ελεύθερος που κανείς θα νόμιζε ότι βρισκόταν προπόνηση. Διαφορά στους 14. Κόντσουλας. Σουτ για 3.
ένα ακόμα σούτ για τρεις την ομάδα των Τσέλικαν. Για να δούμε. Αξάς ένα ακόμα σούτ για τρεις. Ίσως θα έγινε φάουλ εκεί πέρα από το κλατσί στο Θεοδόρο. Ένα ακόμα σούτ για τρεις για την ομάδα των Τσέλικαν. 3 στα 3 στις τελευταίες δύο θέσεις του. Και κάπως έτσι η διαφορά πέφτει στους 9. 8. Αμυρίδης θα στοχίσει και τώρα. Παρόλο που η διαφορά είναι στους 8 πόντους, οι Τσέλιγκαντς έχουν το momentum. Επιθυμίζουμε αν κερδίσουμε θα πάμε σε τριπλή ισοβαθμία. Οι Πουέμπλα έχουν ήδη 3 θύπες στον όμιλο του Θεσσαλονίκη Winter Cup. Αν κερδίσουν οι Τσέλιγκαντς θα έχουμε όχι μόνο τριπλή ισοβαθμία αλλά και ένα-ένα στα μεταξύ τους παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Τζέισον θα επαναφέρει. Ο Αξάς ζητάει την μπάλα που ήταν δίπλα. Η μπάλα θα πάει στο Μανόλο. Θα σώσει με τα χίλια ζόρια. Τζέισον θα πάρει ένα σούτ καταδικασμένο να αποτύχει. Airball στη λήξη της επίθεσης. Δεν ήταν ένα καλό σούτ, δεν ήταν μια καλή επίθεση, δεν ήταν μια καλή επαναφορά. Δεν ήταν μια καλή συγκυρία για τους respect. Υπάρχει time out, οι δύο ομάδες πάνε στον πάγκο τους. Οι δύο ομάδες οι οποίες παίρνουν time out σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια παρόμοια του Μπέτσον Μπασκετάκη. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να δούμε ένα παιχνίδι derby όπως προμηνιόταν από την πρώτη περίοδο. Υπάρχει μίχρονο, το σκορ είναι το 34-42. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Μαντουλίδη College, παρακολουθούμε τον αγώνα για το Winter Cup Θεσσαλονίκη 2023-2024 ανάμεσα στους respect και στους Τέλικαντς. Οι respect οι οποίοι ξεκινάνε έχοντας την κατοχή, προηγούνται με 8 πόντους. Μυρίδη, Αξάς, πολύ όμορφη φάση. Τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Θεοδόρου, έχοντας τον πάντοτε μαχητικό Μανόλο απέναντί του. Κόνσουλα στο σουτάρι και για τρεις. Καλά block out, βρέθηκαν δύο ελεύθεροι παίκτες να πάρουν το rebound. Ο Αξάς και ο Μανόλο. Θα το πάρει ο Αξάς, ενώ εδώ πέρα θα πάρει και επιθετικό rebound μετά από άστοχες προσπάθειες και θα σουτάρει και θα στοχίσει κάτω από την ρακέτα. Για δύο από μέση απόσταση στον Αφανασιάδη, δεν θα μπει. Τζέισον Μανόλο, άστοχη πάσα τώρα και κλέψιμο, λίγο άναυπο το παιχνίδι στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και από τις δύο ομάδες. Υπάρχει ίσως φάουλ εκεί πέρα από τον Τζέισον. Ο Βαδόπουλος πάρει ένα ακόμα φάουλ μετά από άστοχη προσπάθεια, δεν θα αποστοχίσει. Τζέισον, οπα. Σκληρό φάουλ τώρα στον Αφανασιάδη. Αναφορά του φάουλ ήταν χαμηλά προφανώς. Μανόλο βρήκε τείχο. Θα προσπίσει να παίξει στα πόδια τον Κόντσουλα, ο οποίος έχει υψηλότερο κέντρο βάρους. Μανόλο θα πάει στη γωνία. Αξάς το τυπάλα θα στοχίσει. Μπάλα είναι έξω. Μπάλα είναι για τους Τσέλιγκαντς. Βαδόπουλος επαναφέρει. Θεοδόρου. Κονσουλάς. Θα ποστάρει αρχικά. Θα βγάλει έξω για 3 από την περίμετρο.
υπάρχει ενθουσιασμός. Αμυρίδης θα τελειώσει ένα ακόμα ενθουσιασμό. Ένα μικρό σερί, 4-0 τρέχουν στα πρώτα 2 και κάτι respect. Στέλνουν πάλι τη διαφορά στους 12 πόντους. Παπαδόπουλος, ένα σούτ από τα 6 μέτρα, αυτός θα πάρει ένα rebound. Νόλο τώρα, Αμυρίδης, φανταστική πάσα, δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει εντός αγωνιστικών γραμμών. Κάτι που μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι ότι στην ομάδα του respect η ρόλη δεν είναι τόσο διακριτή. Οι γραμμές μεταξύ των κοντών και των ψηλών δεν είναι τόσο διαχειριστές. Έχουμε δει τον Μανόλο στο πρώτο ημίχρονο να παίρνει επιθετικά rebound από πολύ ψηλότερους αντιπάλους. Κόντσουλας θα πάρει τα συγχαρητήρια από τον Μπάγκο ενώ εστόχισε σε προσπάθεια κάτω από το καλάθι. Respect δείχνει τα δόντια τους, έχουν πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound, θα πάρουν ένα ακόμα. Βόλεϊ κάτω από την ρατζέτα των Τσέλιγκαντς. Πολύ κακά μπλοκάουτ κάτω από την ρατζέτα των Τσέλιγκαντς στα αυτά τα 3 πρώτα λεπτά. Εδώ πέρα πόσο θα βγει ελεύθερος και έχουμε το πρώτο κάρφωμα στην αναμέτρηση. Καταχειροκροτούμενος από τον Πάγκο. Μανόλο ακούραστος. Αν δεν κάνω λάθος δεν έχει βγει καθόλου. Ή αν έχει βγει, έχει βγει για πάρα πολύ λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Φορά. Τρέχουν πάρα πολύ respect σε αυτό το πρώτο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. 38-48 για τον Μανόλο. Μας έχει συνεπάρει τόσο πολύ ο ρυθμός του παιχνιδιού που δεν καταλάβαμε πως πέρασαν 3,5 λεπτά αγωνιστικά. Θεοδόρου Κοντσουλάς. Η reverse βρήκε τον Αμυρίδη μπροστά του στο 3. Άσκηφα υπάρχει θετικό rebound. Υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει διπλή αλλαγή αν μπορώ να αντιληφθώ σωστά. Ο Μακρύδης που περάσει τον αγωνιστικό χώρο μετά από πάρα πολλή ώρα. Καλό και πάρα πολλή ώρα από το πρώτο ημίχρονο. Respect. Πάει κόντρα σε δύο αντιπάλους και με αυτό το χορευτικό στον αέρα θα τελειώσει. Αναστασιάδης στο 3. Μπορούν να έχουν κάποιες αναλαμπές οι Τσέλιγκαντς με κάποια έξτοχα σου τριών πόντων. Είχαν βάλει, θυμίζουμε, στο δεύτερο δεκάλεπτο 3 σε 3 θέσεις σερί. Παρ' όλα αυτά, όταν αυτά δεν παίρνουν, τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα. Η διαφορά πάει ξανά στους 14. Υπάρχει time out. Καλούν οι Τσέλιγκαντς. Σκορ στο 38-52. Υπάρχουν πολλά γρήγορα σκαμπανεβάσματα στο σκορ. Οι Τσέλιγκαντς είχαν καταφέρει να μειώσουν σε 8 λίγο πριν το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα η διαφορά είναι ξανά στους 14 με 5 και 38 να απομένουν. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο Μαντουλίδη College μετά από κάποια δευτερόλεπτα. Οι Τσέλιγκαντς βλέπουμε ότι κάνουν ένα-δύο πράγματα, τα κάνουν καλά. Όταν τα κάνουν καλά είναι πολύ ανταγωνιστικοί και έχουμε derby. Τι δείχνουν τον μεταξύ. Παραδείγματος χάρη το one man show του Κόντσουλα στο πρώτο δεκάλεπτο ή τα τρία σερί τρίποντα που πέτυχαν στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο δεύτερο μισό του δεύτερου δεκάλεπτου. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν τα κάνουν αυτά τα πράγματα γίνεται αρκετά σκούρα. Δεν μπορούν να βγάλουν, δεν φαίνεται να μπορούν να βγάλουν κάποιους αυτοματισμούς. Ενώ ακουμπάνε την μπάλα αρκετά μέσα στη ρακέτα. Εδώ πέρα θα τα καταφέρουν. Το σκορ το 40-52. Ενός τον κόντσουλα μπροστά του θριάμβευσε η λογική στο μυαλό του και δεν πήρε το 3. Αμυρίδης, ο οποίος βάζει και αυτός ένα σόου στο τρίτο δεκάλεπτο. Βάζει πάσα πάλι χαμηλά στον ψηλό. Η μπάλα θα περπατήσει πάνω στο στεφάνι.
Μανόλο θα ευστοχίσει, διαφορά στους 16. Για να δούμε αν θα μπορέσουν οι Pelicans να ολοκληρώσουν αυτή την ανατροπή, οι οποίοι έχουν δείξει καλά δείγματα, αλλά πολύ ασυνέπεια είναι αυτή που τους διακατέχει. Σίγουρα έγινε φάουλ εκεί πέρα, άρχισε να στηριχτεί λίγο από τον Αποστολίδη, ο οποίος είδε τον Jason να τρέχει σαν κρυάρι και αντιλήφθηκε αμέσως την αμυντική ανισορροπία που επικρατούσε στην άμυνά του, στην άμυνα της ομάδας του. Ο Μυρίδης πάλι μπάλα χαμηλά με 29 δευτερόλεπτα. Βλέπετε ότι δεν χρειάζεται παρά 4-5 δευτερόλεπτα για να πάει μπάλα χαμηλά στη ρακέτα για τους respect. Μανόλο στους διατρείς ενώ το φτιάχτηκε airball αυτό το ξένο. Κόντσουλας με 2-3 θα χάσει από τον Μανόλο, ο οποίος είναι και σε αυτή τη φάση. Κόντσουλας ο οποίος έχει μείνει πίσω. Υπάρχει επιβιασμός ίσως τώρα. Θεωρητικά θα μπορούσαν να βγάλουν μια baseball pass στον Κόντσουλα, ο οποίος είχε μείνει πίσω μόνος του. Θα στο πάρει εδώ πέρα το αμυντικό rebound και θα σκοράρει. Υπάρχει αλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη κατοχή των Pelicans. Η λογική αυτό λέει, Μανόλο. Στη γωνία θα στάρει για τις 2 ξένους, έχοντας πάρει την εσωτερική. Υπάρχει φάουλ. Προσήκησα τώρα. Ζήτησε αλλαγή. Τελικά θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Αναστασιάδη θα δει. Και σωστά βγει. Παναφορά για τους Pelicans με 18 δευτερόλεπτα. Κόντρα στα πάντα, κόντρα στις συγκυρίες, κόντρα στα προγνωστικά της φάσης. Ο Μακρύδης θα πάρει ένα φάουλ και συνεπώς 2 ελεύθερες βολές. Υπάρχει αλλαγή και για τους respect τώρα. Τουλάχιστον αυτό προαναγγέλθηκε. Πράγματι. Χατζάκης θα περάσει το αγωνιστικό χώρο, να δούμε στη θέση πιανού. Έφτιαξε και οι 2 ελεύθερες βολές. Μαξάς θα περάσει το αγωνιστικό μπάγκο. Στη θέση του Χατζάκης. Ο Μαξάς πρέπει να παίρνει κάποιες ανάσεις στον πάγκο. Μανόλο στους διατρείς. Η λογική λέει ότι και αυτός πρέπει να παίρνει κάποιες ανάσεις, αλλά τον διαψεύει. Πάει λίγο κόντρα στην επιστήμη και στην λογική ο Μανόλο. Αυτό το παιχνίδι. Step back στους για 2 άστοχο από τον Θεοδόρου. Τώρα πρώτη πάσα στον Αμυρίδη, ο οποίος αποφασισμένος φαίνεται να βγάλει μία ακόμα καλή επίθεση. Μπάλα που πάει στο Γλαντζή. Διαφορά στις 17, 2.37 πριν το τέλος. Κόντσουλας, ο μόνος του δεν μπορεί να βγάλει την ομάδα του από αυτόν τον πλάκο. Όλα αυτά υπάρχει σου για 3 από την περίμετρο. Διαφορά πέφτει στις 14. Jason θα στάρει για αυτόν τον 43, airball. Για να δούμε. Ίσως αυτή να είναι η αφετηρία για την ολική ανατροπή των Pelicans. Μακρύδης αλλάζει μπάλα σου για 3. Πάλι μπάλα εκτός. Ο οποίος σούταρε για αυτός διατρείς και στόχισε. Για να δούμε. Ένα μικρό πάρτι τριών πόντων στείνεται. Ένα δεύτερο μικρό πάρτι τριών πόντων στείνεται για την ομάδα των Pelicans. Η
είχαν κάνει κάτι παρόμοιο σε τρεις επιθέσεις. Είχαν σκοράρει 9 πόντους με 3 τρίποντα περί στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παναφορά τα Ρελίγκαντς με 14 δευτερόλεπτα. Μπάλα εξαφεί ο οποίος θα βάζει με τον εαυτό του πέρα ο Αποστολίδης. Θα βγάλει μια backdoor pass, θα βγάλει ελεύθερο τον συμπαίκτη του. Δεν θα τα καταφέρει. Μπάλα είναι για τους respect. 1,5 λεπτό για τη λήξη του 3 δεκαλέπτου. Μανόλο, θα εστωθεί σε ένα ακόμα σου. Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι πλέον έχει βγάλει φλόρι για MVP σε περίπτωση νίκης της ομάδας του. Κάτι που υπενθυμίζουμε, ο MVP βγαίνει αυστηρά και μόνο από την στατιστική. Δεν επαφίεται στην κρίση κανενός το ποιος θα βγει MVP. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνο τους. Υπάρχουν οδηγίες στον πάγκο των Τέλιγκαντς. Κόντσουλας θα πάρει τον πιστικό rebound. Τώρα τρέχει ο Θεοδόρου, ο οποίος θα πάρει ένα κάτσον σουτ τρίποντο. Βλαντζής πάρα πολύ άστοχος, υπάρχει πιστικό rebound. Και ο Μανόλο θα πάρει ένα... Ο Μανόλο είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Κάνει ασύλληπτα πράγματα φέτος και απόψε. Κάθε επέκταση. Τζέισον. Περνάει πολύ ωραία, πολύ γερό, δυνατό πάτημα. Γρήγορες εναλλαγές. Βλέπουμε... Στο τρίτο δεκάλεπτο βλέπουμε πολύ, πολύ μεγάλη πρόθεση και των δύο ομάδων να επιτεθούν κατά μέτωπο και να ποντάρουν στην κακή transition άμυνα του αντιπάλου τους. Ίσως να επηρεαστούν και οι ελεύθερες βολές από αυτό που πρόκειται να εκτελέσει. Είναι στο 54-67. Είναι και αυτοί αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι οθούν τους παίκτες, βοηθούν τους παίκτες να ξεκουραστούν λίγο παραπάνω. Ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι το χρειάζεται. Αυτό που σας είπα πριν, ο Κόντσουλας είναι εκνευρισμένος, κάτι που αποτυπώνεται, αντικατοπτρίζεται και στην πρώτη ελεύθερη βολή, η οποία δεν θα βρει στόχο, ούτε η δεύτερη. Κάθε ένα παιχνίδι με τόσο υψηλό τέμπο
είναι κάτι που ευνοεί την ομάδα που προηγείται. Αυτές οι διακοπές. Στο για δύο άσοχο από την ομάδα του Respect. Πάρουν 4 δευτερόλεπτα. Το ξέρουν οι παίκτες. Το Τσέλιγκαντς το έχουν δει. Εύστοχο καλάθι. Ένα coast to coast. Θεοδόρου. Μία ακόμα ατομική προσπάθεια η οποία θα καταλήξει στο καλάθι. Σκορ έχει φτάσει στο 56-67. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το 4-10 λεπτό, το οποίο προμηνύεται αρκετά εύκολο για τους Respect μέχρι στιγμής, βασιζόμενος σε αυτά που έχουμε δει. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν ξέρεις. 11 πόντι για 10 λεπτά δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή καθε αυτή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, μια ανατροπή δεν φαίνεται να είναι πολύ πιθανή. Πιθανότητες υπάρχουν φυσικά. Δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει τους Τσέλιγκαντς, οι οποίοι έχουν κάνει πολλά πράγματα πολύ καλά. Έχουν πάρει πολλά φάουλ, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, θυμίζουμε, με τον Κόντσουλα. Ήταν ασταμάτητη. Δεν μπορούσε κανένας να το σταματήσει όταν έπαιρνε την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Κάτι που όθησε την ομάδα των Respect να κάνουν πολλά φάουλ, κυρίως με τον Αξάρ, ο οποίος χρεώθηκε με 2 φάουλ στην αρχή. Πολύ νωρίς και βγήκε. Ο Κόντσουλας, ο οποίος είχε το μονοπόλιο στη ρακέτα των αντιπάλων του στο πρώτο δεκάλεπτο. Κάτι τέτοιο δεν συνεχίστηκε, παρόλο το γεγονός ότι τροφοδοτήθηκε, εξακολούθησε να τροφοδοτείται και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δύο ομάδες μπαίνουν εντός 4 γραμμών. Στρέψαμε για το 4ο και τελικό δεκάλεπτο. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε παιχνίδι. Θεοδόρου. Πρώτη κατοχή για τους Τσέλιγκαντς. Μπάλα χαμηλά. Θα γυρίσει, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Ανδρεαδάκη. Του Ανδρεάδη, το συγγνώμη. Ο οποίος πέρασε για πολύ λίγο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έστοχος στην πρώτη ο Αναστασιάδης. Η διαφορά στους 10. Αν ευστοχίσει θα πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Έστοχος και στη δεύτερη. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα εξακολουθήσουν οι Τσέλιγκαντς να τυπάνε τόσο πολύ στη ρακέτα, από την οποία μπορούν να πάρουν πράγματα. Μανόλο. Τρίπλες. Βλαντζής. Για 3, από την κορυφή έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είχαν κλείσει πολύ καλά τη ρακέτα τους Τσέλιγκαντς. Παρ' όλα αυτά από αλλού του περίμεναν, από αλλού τους ήρθε η τρίποντη βόμβα. Παρά λίγο να γίνει λάθος. Σουτ για 3 από τα 8 μέτρα. Ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα και θα εκτοχίσει. Ο Αποστολίδης, ο οποίος αστόχησε σε ένα σουτ, φάνηκε ότι δεν φοβάται να πάρει επιθέσεις, και αυτό φάνηκε και από το σουτ το οποίο πήρε αυτό καθ' αυτό, αλλά και από το γεγονός ότι αστόχησε και σκόραρε. Πήρε μία ακόμα προσπάθεια. Μπάλα δεν θα πέσει μέσα στο καλάθι από την προσπάθεια του Αθανασιάδη. Το coast to coast, πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Ίσως να υπάρχει φάουλ του Ναμυρίδη. Τον όλο θα βγει η μπάλα στην περίμετρο. Φεκ. Θα πάρει ένα screen από τον Γλαντζή, θα το εκμεταλλευτεί. Θα στοχίσει όμως. Θα παλέψει για το επιθετικό rebound, δεν θα καταφέρει. Ο Κόντσουλας στο Eurostep. Θα πέσει καθαρά. Υπάρχει ολιγορία στην άμυνα τώρα. Θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί ο Θεοδόρου. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κακή transition άμυνα των αντιπάλων του. Ανεπιτυχώς. Μανόλο θα εστοχίσει σε ένα ακόμα σουτ. Ο Μανόλο έχει κάνει τα πάντα για τους Respect απόψε. 8 λεπτά απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Κόντσουλας. Για 3 άστοχο, εκεί πέρα είναι ο
Ο Αναστασιάδης θα δώσει τον Κότσουλα, θα ξαναπάρει μετά από άσχετη προσπάθεια. 62-72. Δεν φαίνεται να μπορούν να ελέγξουν ιδιαίτερα τα rebound τους οι respect. Δεν έχουν καλά blockout. Μπάλα είναι εκτός. Και είναι για τους Elegants. Έχει 32 που μένουν. Μια φορά στους 10 πόντους. Φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί εδώ και αρκετά λεπτά. Κόντσουλας θα πάρει ένα screen. Θα το εκμεταλλευτεί. Μπάλα δεν θα το κάνει το χατήρι. Θα βάζει με τον εαυτό του λέγοντας κάποιες λέξεις όχι και τόσο τηλεοπτικές. Μανόλο. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Αναστιάδης, Κόντσουλας, κακή πάσα. Κρίμα, υπήρχε πολύ μεγάλο κρίμα για τους Elegants. Είχαν προϋποθέσεις του συνδυασμού. Τους Elegants οι οποίοι φαίνεται να έχουν πρόθεση να επιτεθούν στην εκμεταλλευόμενη την κακή transition άμυνα των respect. Μανόλο θα κατεβάσει μία ακόμα μπάλα. Ξένος. Περάσει τη ρακέτα. Βγάλει στο γλαντζί. Μανόλο θα χάσει προς στιγμή. Βρέθηκε ανάμεσα σε δύο. Απελευθερώθηκε, υπάρχει στήριγμα. Υπάρχει φάουλ. Χαμηλά. Μανόλο κλείστηκε έχοντας τον βρίσκει σε δύο. Ανάμεσα σε δύο. Κατάφερε να εκμεύσει το φάουλ. Τζέισον, Μυρίδης θα αλλάξει. Τζέισον για τρεις. Δεν θα έμπαινε, φάνηκε. Λοιπόν, σετ επίθεση για τους Τσέλιγκαντς μετά από αρκετή ώρα. Μπάλα χαμηλά στον Παπαδόπουλο. Σουτ για δύο από τα περίπου 6,5 μέτρα του Σωτήρα Θεοδόρου. 64-72. Μανόλο. Μανόλο ο οποίος θα περάσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι κάτι παραπάνω από καλό σήμερα ο Μανόλο. Έχοντας παίξει πάρα πολύ ώρα σε πάρα πολύ ψηλό τέμπο. Υπάρχει φάουλ του Θεοδόρου. Δύο. Ήταν πολύ σκληρό φάουλ. Φάουλ το οποίο στηρίχθηκε ως αντιαθλητικό. Κάτι που πριν από μερικά χρόνια, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκά επίπεδα, δεν θα ήταν αντιαθλητικό. Ήταν ένα φάουλ τέτοιου είδους που χρησιμοποιούνταν πολύ από ευρωπαϊκές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 5-6 χρόνια, για να σταματήσουν την επίθεση των αντιπάλων τους που θέλουν να έρχονται έχοντας πολύ κακή transition άμυνα, σαν κρυάρια. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκά παρκέ λογίζεται ως αντιαθλητικό. Υπενθυμίζουμε ότι στην Betson Μπασκετάκι ο κανονισμός για τα αντιαθλητικά είναι ο παλιός, δηλαδή δύο βολές στην κατοχή. Στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις αυτό έχει αλλάξει σε μία βολή και κατοχή, θεωρήθηκε overpowered. Θεοδόρ θα ευστοχίσει σε μία πολύ εύκολη προσπάθεια, την έκανε αυτός εύκολη. Έχω το στερντήσει αντιπάλους του μέσα στη ρακέτα. Ξένος θα απελευθερωθεί από τον Μακρύδη, ο οποίος πήγε να πάρει την μπάλα. Η μπάλα χαμηλά στην ρακέτα. Αμυρίδης κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Βλέπουμε ότι οι respect έχουν πολλή ώρα, κάνουν πολλή ώρα να βρουν τους παίκτες τους στην άμυνα. Παίζουν man to man. Υπάρχει πόδι, βάλουν εκτός. Υπάρχει αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος. Περάσει ο Τζέο. Όχι, δεν υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή κατοχής.
Αναστασόπουλος, άστοχος. Rebound καλάθι και φάουλ για τον Αναστασιάδη, ο οποίος έχει προσφέρει πολύτιμες λύσεις τόσο με τρίποντα όσο με goal foul όσο και ψυχολογικά. Μη πτωούμενος από προσπάθειες άστοχες. Μίζουμε προηγουμένως έχει πάρει ένα σούτ από τα 8 περίπου μέτρα και ενώ θα έχει στοχίσει την πρώτη βολή και την τελευταία που ήταν η συνωματική. Πάρει ένα σούτ από τα 7,5-8 περίπου μέτρα, αστόχησε και μετά από λίγα δευτερόλεπτα σκόραρε κάτω από τη ρακέτα. Μανόλο Μυρίδης το σπιτί για 3, θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα την ρίβε. Θα χάσει την μπάλα από τον Παπανόπουλο, ο οποίος δεν συγκράτησε την μπάλα μετά το rebound. Υπάρχουν κάποιοι εκνευρισμοί εκεί πέρα. Υπάρχει, είναι λογικό σε αυτό το χρονικό σημείο και στην διαφορά η οποία έχει διαμορφωθεί. Υπάρχει αλλαγή. Το παιχνίδι περνάει ο Αποστολίδης. Αποστολίδης παίζουν και με Παπαδόπουλο και με Αποστολίδη. Και με Παπαδόπουλο και με Αποστολίδη. Και με Αναστασιάδη η Τσελιγκάντς με πολύ ψηλό σχήμα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, ενώ ο κόνσουλας είναι εκτός εδώ και αρκετή ώρα. Θα περάσει τώρα, σηκώνεται από τον πάγκο. Υπάρχει τριπλή αλλαγή. Μπαίνει Κόντσουλας, μπαίνει Θεοδόρου. Όχι, διπλή αλλαγή, την διορθώνω. Και σηκωθεί και ο τρίτος παίκτης από τον πάγκο των Τσελίγκα. Τους συμπέντησε την εντύπωση ότι ήταν τριπλή αλλαγή. Μανόλο. Περάσει. Θα βγάλει πολύ όμορφη πάση. Πολύ όμορφη φάση. Αλλά δεν θα μετατραφεί σε καλά. Εδώ πέρα θα κλέψει ο Μανόλο. Κάνει τα πάντα σήμερα, δεν υπάρχει. Τζέισον, Μανόλο. Με σούτια 2 και αυτό μέσα. Η διαφορά ξανά στους 11 έχει καθιερωθεί. Δεν έχει περάσει ο Κόντσουλας στον αγωνιστικό χώρο. Παπαδόπουλος, θα δώσει τον Θεοδόρου. Παπαδόπουλος θα ξαναπάρει την μπάλα. Αν είναι δυνατόν τώρα σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη χρονική φάση του παιχνιδιού, όλα καλά. Να σου παίζει τέτοια παιχνίδια η μπάλα με αυτή τη διαφορά και 3 και κάτι να απομένουν. Κι άλλο πέσιμο πολύ άτσαλο το Μυρίδη. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Όλα καλά, χαμογελάει. Έχοντας τη διαφορά στους 11, προσπαθώντας να κάνεις μια ανατροφή και με το παιχνίδι στα 3.30 περίπου για να σου παίζει τέτοια παιχνίδια η μπάλα, είναι αποκαρδιωτικό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Υπάρχει φάουλ. 2 βολές για τον Αμυρίδη. Τσελιγκάντς, οι οποίοι θα σκουπιστεί το παρκέ. Το Χατζάκι δεν είναι πολύ διακριτή η ρόλη και των παικτών με την γενικό staff. Βλέπουμε ότι καθαρίζουν και το παρκέ. Τσελιγκάντς, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ. Θα χάσει την πρώτη ο Μυρίδης. Είναι κάτι και αυτό για τους Τσελιγκάντς. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν, έχουν 3 ομαδικά σε αυτή την περίοδο. Πρωτού στην αντιπάλου στις εμβολές, ό,τι και αν γίνει. Στο φάουλ, άστοχος και στις 2, για να δούμε. Για 3, υπάρχει σφύριγμα, μακριά από την μπάλα αν δεν κάνω λάθος. Μακρύβης έκανε airball.
Ο Ατσάς θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βέσκου του Γλαντζή. Απίστευτη φάση. Ένα κόλπο από τα πολύ παλαιά χρόνια του μπάσκετ. Ο Αποστολίδης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια. Χτύπησε την μπάλα στην πλάτη του αντιπάλου του. Μανόλο, ένα σούτ για δύο από μέση απόσταση. Ένα ακόμα μετά από το θετικό rebound του Πονίδια. Μυρίζει ένα ακόμα στο θετικό rebound. Τώρα λάθος πάσα του Μανόλο. Δικαιούται να κάνει πολλά λάθη ακόμα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχει. Και πάλι θα θεωρείται ο MVP. Αν κερδίσει η ομάδα του. Για να δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λάθος στο σκορ. Αξάς του διατρή. Λατζάκης θα πάει στον πάγκο. Νομίζω ότι υπήρχε κάποιο λάθος στο σκορ. Αλλά το 74-80 δεν φαίνεται να αλλάξει. Αμπίβολη, time out. Αμπίβολη θα υπάρξει time out. Και αυτά να μένουν. Έχουμε παιχνίδι στο Μαντουλίδη College, στο γήπεδο. 2-7 που μένουν για το τέλος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το καθοριστικό αυτό δίλεπτο σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες κυνηγάνε την πρόκριση. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν. Σκόρνε στο 76-80. Έχουν την εντύπωση ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Παρ' όλα αυτά η γραμματεία λέει ότι όλα είναι σωστά. Είχαν και διαμαρτυρίες από την ομάδα των Pelicans πριν για το σκορ. Αλλά το σκορ είναι 76-80, έχει διαμορφωθεί όπως και να το κάνουμε. Μανόλο, ο Μυρίδης θα κάνει λάθος. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μανόλο θα κάνει λάθος και διορθώνω. Αφέθηκε να εννοηθεί ότι παίξει που παρέλαβε την μπάλα, κάνει λάθος. Κακό σουτ για τρεις. Airball. Τώρα φανταστική φάση. Τώρα προσφέρουν και θέαμα Μανόλο και Αμυρίδη. Σε μια πραγματικά κομπική στιγμή. Υπάρχει αλλαγή στην επόμενη φάση. Μπάλα χαμηλά στο ψηλό για το Τέλιγκαν. Θα κοπεί ο ψηλός. Μανόλο, Γλαντζής άνευ στο σύστη τέλος. Υπάρχει φόλ για τρεις βολές. Αντί αλλαγή θα περάσει ο Αναστασιάδης. Σπέση του Παπαδόπουλου. Ο οποίος έκανε και κάποια παράπονα στον διαιτητή. Λέει αυτό είναι φάουλ, είναι και το προηγούμενο όμως, μιλώντας σε κάποια προηγούμενη φάση. Άστοχος τελικά στη δεύτερη βολή, ο Γλαντζής. Μία ακόμα βολή. Τώρα έχουν βιασμό. Στο διατρίχ από την άλλη αμέσως από τον Αναστασιάδη. Μανόλο θα κατεβάσει τον φάουλ. Μανόλο
υπάρχει μπάλα, υπάρχει φάουλ. Για δύο βολές. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ. Μανόλο, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είναι το δεύτερο ζευγάρι βόλων που εκτελεί. Δεν έχω έφτιανα τα στατιστικά μπροστά μου, αλλά έχει κάνει τα πάντα. Έχει ευστοχήσει, έχει δημιουργήσει, έχει πάρει ευστοχικά rebound από ανώτερους, από ψηλότερους παίκτες. Έχει δημιουργήσει φάσεις για τον εαυτό του, για τον παίκτη του. Υπάρχει time out. Σκόρ είναι σε 76-85, απομένει 1-5. Οι respect έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, όπως φαίνεται θα πάρουν τη δίκη και συνεπώς την πρόκριση μαζί με τους Βασκετόσαυρους. Θα είναι η πρώτη και η δεύτερη ομάδα αντίστοιχα. Οι Βασκετόσαυροι, οι οποίοι είναι πρώτοι μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν ξέρει κανείς, έχουν γίνει και μεγαλύτερες ανατροπές στο μπάσκετ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, επιστροφή στο κλειστό του Μαντουλίδη Κόλετς. Αναφορά Σέλιγκαν. Για 3 άστοχο. Θετικό rebound και αυτό άστοχο του Αναστασιάδη. Ο Θεοδόρου πήρε το για 3 και αυτόχισε. Έχουν την κατοχή respect. Έχουμε μπει στο γαϊτανάκι του, αν θέλετε, των ελευθέρων βολών. Jason θα εκτελέσει, υπάρχει αλλαγή. Έχουνε τα υπόλοιπα. Θα περάσει στο πάγκο. Ανδρεάδης θα περάσει μέσα. Τα 6-85. Δεν θα δούμε, επαναφορά γρήγορη. Στο διατρίς γρήγορο, άσπασο. Πάλι από τον Θεοδόρου. Μανόλο, διαδικαστικού χαρακτήρα τον μοναχό τα τελευταία λεπτά. Τελευταία δευτερόλεπτα, συγχωρείτε, οι τελευταίες φάσεις. Αξάς, Κασουσάρι θα εκτοχίσει διαμορφώνοντας το 76-87. Κόντσιλος θα πάρει μια φάση, θα καρφώσει όσοι δεν θα το καταφέρει. Θα βάζει τον εαυτό του. Βγάζει Μανόλο. Για να δούμε, θα εκδηλωθεί η επίθεση. Όχι, δεν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Τελικό σκορ 76-87. Οι παίκτες οι οποίοι επέβαλαν τον ρυθμό τους. Υπήρχαν κάποιες αναλαμπές, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι καλύτερο στην ομάδα των Τσέλιγκαντς, οι οποίοι όπως φαίνεται θα αποκλειστούν. Μπορούν να κρατήσουν την πολύ καλή εμφάνιση του Κόντσουλα, ο οποίος προσπάθησε να τους κουβαλήσει, θα μου επιτρέψετε να πω. Αλλά δεν μπόρεσε μόνος να κάνει κάτι, να κάνει πολλά. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με πολύ ψηλό σκορ. Οι respect οι οποίοι κατάφεραν να σκοράρουν 87 πόντους σε μια πολύ μαχητική ομάδα, παρόλο το γεγονός ότι έχασαν πολλά rebound τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλο το staff, από τη γραμματεία, από μένα, από τη λίγα μπασκετάκι, από όλους όσους συνείσφεραν για να παρακολουθήσετε αυτόν τον αγώνα, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να ακολουθείτε τα όνειρά σας και όλα αυτά τα κλισέ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.